Δεν είναι εύκολο να απαντήσει κανείς σε όλα αυτά που θέσατε και είναι πολλά. Ξεκινάω από την προσέγγιση του μυστηρίου Άρεν και Θήλη. Γιατί πρόκειται για ένα μυστήριο. Είδατε ότι τα αγιογραφικά κείμενα, και όχι επειδή το λέει η Αγία Γραφή, τα αγιογραφικά κείμενα αντιλαμβάνονται τον άνθρωπο ως Άρεν και Θήλη στη μια διήγηση. Στην άλλη διήγηση έχουμε πρώτα τον άνθρωπο ολόκληρο και μετά τη διάκριση των φύλων. Έχουμε δύο διηγήσεις. Αυτό κάτι σημαίνει, ότι πάντοτε οι άνθρωποι θέταν αυτό το ερώτημα, έτσι. Πέραν αυτού όμως, το μυστήριο ανδρός και γυναικός ορίζεται, και επιτρέψτε μου να πω τελειωτικά, από τον Παύλο, όταν το ανάγει στο μυστήριο Χριστού και Εκκλησίας. Δεν είναι βιολογικό το θέμα, είναι εικονολογικό. Και αυτή η εικονολογική διάσταση του μυστηρίου νύμφης και νυμφίου, όπως περιγράφεται στην Αποκάλυψη, άλλωστε η Αποκάλυψη γι' αυτό γράφτηκε, για να περιγράψει έναν γάμο της γυναίκας που την ταλαιπωρούνε και του νυμφίου δοξασμένου που την εναγκαλίζεται. Αυτό λοιπόν το θέμα μπορεί να φωτίσει και τη σχέση ανδρός και γυναικός στον επίγειο βίο μας. Γιατί η Εκκλησία άργησε βέβαια, αλλά αποφάσισε μετά τον 7ο αιώνα να ιερολογήσει το γάμο. Μέχρι τον 7ο αιώνα δεν υπήρχε ιερολογία του γάμου. Ήταν ένα πολιτικό γεγονός που είχε σχέση με το κράτος, όπου θα έπρεπε, ένας πολιτικός γάμος να το πούμε αλλιώς. Παρόλο ότι από την αρχή βλέπουμε ήδη από το 2ο αιώνα, βλέπουμε ότι ο Ιγνάτιος Αντιοχίας, παραδείγματος χάρη, ζητάει αυτοί που θα παντρευτούν να έχουν την ευλογία του Επισκόπου. Ο γάμος, λέει, να γίνεται με την ευλογία του Επισκόπου, να μην γίνεται άνευθεν γνώμης του Επισκόπου. Και λέει και την αιτία. Η ναή ο γάμος κατά Κύριον και μη κατά επιθυμία. Υπάρχει λοιπόν ένα περιεχόμενο σε αυτή τη σχέση του άνδρα και της γυναίκας, έτσι. Όταν αρχίζει να ιερολογεί το γάμο η Εκκλησία μετά τον 7ο αιώνα, τον 10ο ολοκληρώνεται πλέον για όλους τους ανθρώπους αυτή η υποχρέωση, για όσους είναι μέλη της Εκκλησίας, σιγά σιγά δημιουργεί και αυτή την ακολουθία, η οποία εντάσσει αυτή τη σχέση Άρενος και Θήλεος στην προοπτική της Θείας Βασιλείας. Επομένως, το περιεχόμενο του γάμου πλέον γίνεται ασκητικό. Είναι άσκηση. Διαβίου άσκηση, έτσι. Δια του γάμου συνεχώς ασκούμε, πρώτον, για να αναδειχθεί η τριαδικότητά μου, αν είμαι εικόνα του Θεού, θα πρέπει να είμαι κατά τον τριαδικό τρόπο ύπαρξης εικόνα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Για να μπορώ να διαλέγω τα δύο θελήματα και το τρίτο προς τον άλλο που θα έρθει μέσα στην οικογένεια. Μόνο έτσι εγώ μπορώ να το προσεγγίσω αυτό το πράγμα, το μυστήριο. Όσο για το... Γι' αυτό που λέει ο Παύλος, ουκ έρσι, ουκ ένι άρσεν και θήλη, θέλει να πει ότι το πρόσωπο δεν έχει φύλο. Η φύση έχει φύλο. Το πρόσωπο, η υπόσταση, είναι όλοι μας είμαστε ίσα πρόσωπα ενώπιον του Θεού και όλοι αποτελούμε μέλη ενός σώματος. Όταν μιλάει ο Παύλος στους Κορίνθιους
για σώμα Χριστού. Δίνει αυτές τις όμορφες, τα όμορφα παραδείγματα, έτσι. Τι κάνει ένα σώμα, τι κάνει το μάτι, τι κάνει το αυτί, τι κάνει το χέρι, πώς εναρμονίζονται, πώς... για να δείξει ότι υπάρχουν μέσα στην Εκκλησία μέλη με διαφορετικά λειτουργήματα. Αυτό θέλει να δείξει εκείνο το σημείο και τα αναφέρει μάλιστα τα λειτουργήματα αυτά. Σε αυτή την περίπτωση δεν είναι θέμα ανδρός ή γυναικός, είναι θέμα προσώπων. Η Εκκλησία προβάλλει μία πορεία του ανθρώπου. Η πορεία αυτή είναι να φτάσει να γίνει μέλος της Θείας Βασιλείας. Για να γίνει μέλος της Θείας Βασιλείας πρέπει να διασωθεί η σχέση Χριστού και Εκκλησίας. Τη σχέση αυτή την αντελήφθησαν οι άνθρωποι ως σχέση ανδρόγυνη. Νύμφη, νυμφίος. Και αυτό δεν το αποφάσισαν αυθαίρετα, το αποφάσισαν γιατί έτσι είναι η λειτουργία των φύσεων. Έτσι. Και το είπανε μάλιστα ήδη από την Παλαιά Διαθήκη έρχεται αυτό, δεν είναι μόνο του Παύλου εικόνα. Ήδη από την Παλαιά Διαθήκη υπάρχει η νύμφη και ο νυμφίος. Μην ξεχνάτε ότι το τραγούδι αυτό του Άσματος Ασμάτων είναι μία εξεικόνιση αυτής της σχέσης. Και μάλιστα έχω υποστηρίξει ότι επειδή στο Άσμα Ασμάτων ο γάμος τελικά δεν καταλήγει, έτσι τραγουδιέται ο έρωτας, ήρθε ο Ιωάννης και έδωσε την απάντηση με την Αποκάλυψη. Έχω υποστηρίξει ότι η Αποκάλυψη είναι μία απάντηση στο Άσμα Ασμάτων ή μία συνέχεια του Άσματος Ασμάτων. Έτσι πορεύτηκε η Εκκλησία. Τα άλλα είναι, επιτρέψτε μου να πω, ανθρώπινες αυθαιρεσίες που έχουν το δικαίωμα να αυθαιρετούν οι άνθρωποι. Ο σύγχρονος πολιτισμός οικοδομήθηκε πάνω στην αντίληψη της αυθαιρεσίας. Λέει, υπάρχει μια επιστολή το 2ο αιώνα, δεν ξέρουμε το συγγραφέα της, αλλά την ονομάζουμε προς Διόγνητον επιστολή, γιατί διασώζεται το όνομα του παραλήπτη. Λοιπόν, εκεί μέσα λέει, ποιοι είμαστε εμείς οι χριστιανοί μέσα σε έναν κόσμο ειδωλολατρών. Έτσι. Κατοικούμε σε πατρίδες όπως μας έλαγε. Πολιτευόμαστε όπως όλοι οι άνθρωποι. Ντυνόμαστε με τα ίδια ρούχα, κάνουμε δουλειές που κάνουν και άλλοι άνθρωποι. Αλλά πάσα πατρίς ξένη. Κάθε πατρίδα είναι για μας κάτι πρόσκαιρο. Επηγής πολιτευόμεθα, επηγής διατρίβομαι, εν ουρανής πολιτευόμεθα. Αυτή η διάκριση έχει εκλείψει πια. Έτσι. Λοιπόν, γύρω μου τα περιβάλλοντα νομοθετούν, εκτελούν, δικάζουν, εκτελούν κλπ. Και λοιπόν, μέσα εγώ ως μέλος ενός σώματος που λέγεται σώμα Χριστού, εγώ δεν μπορώ να πω «δε με αφορά», είναι λίγο βαρύ, αλλά εγώ πορεύομαι. Έχει γράψει ο Γιώργος ο Θεοτοκάς ένα βιβλιαράκι που το λέει «Καμπάνες». Ο ήρωας είναι ένας ψυχίατρος, ο οποίος κάποια στιγμή θέλει να μάθει πού έκανε ο άνθρωπος λάθος, ο ανθρώπινος πολιτισμός, πού έκανε λάθος. Και σιγά σιγά με τις έρευνές του, με το διάλογό του με επιφανείς φιλοσόφους της εποχής του, φτάνει
να αγγίξει αυτό που λέμε προπατορικό αμάρτημα. Και κάνει ένα ταξίδι στο όρο Σινά, να δει εκεί τι συνέβη στη συνάντηση του Μωυσή με τον Θεό. Ανεβαίνει λοιπόν στο όρο, στο περιγράφει ο Θεοτοκάς, και βρίσκει έναν καλόγερο που τον θεωρούν και σοφό και του λέει, πού έκανε λάθος ο άνθρωπος σε αυτό το αμάρτημα, γιατί του τέθηκε ο απαγορευμένος καρπός. Ο καλόγερος λέει, κοιτάξτε να δείτε, ο Θεός δεν απαγόρεψε τη γνώση, τον καρπό της γνώσεως. Απαγόρεψε το να μην την γευτεί εκεί και ως έτυχε. Λοιπόν, τέλος πάντων, ένα ωραίο σημείο, μια προσέγγιση του βαδροϊκού αμαρτήματος. Κάποια στιγμή με ένα βεδουίνο που είχε μαζί του, κατεβαίνουν από την κορυφή σιγά σιγά κάτω και κάποια στιγμή ακούει τον βεδουίνο να οπλίζει το όπλο του και λέει τι συνέβη και του δείχνει ένα φίδι. Και ο βεδουίνος πήγε να το σκοτώσει το φίδι. Του κατεβάζει το όπλο και του λέει αυτά τα ζητήματα δεν λύνονται με τέτοιους τρόπους. Και φεύγοντας από το σημείο γυρνάει και λέει στο φίδι «Κάθαρμα των καθαρμάτων». Λέω αυτή την ιστορία για να δείτε ότι οι προσεγγίσεις στις μεγάλες αλήθειες τελειώνουν πάντα με ένα νέο ερωτηματικό. Γιατί οι μεγάλες αλήθειες πρέπει να βιώνονται και όχι να τις επεξεργαζόμαστε διανοητικά. Είπατε για αυτή τη σχέση τώρα του άνδρα και της γυναίκας. Έχω απορρίσει το αυτό τον καιρό που γίνονται όλες αυτές οι συζητήσεις για την απουσία της Ακαδημίας Αθηνών, για την απουσία των φιλολόγων. Γίνεται μία στρέβλωση μιας λέξης ιερής που λέγεται γάμος. Στρέβλωση. Και δεν σηκώθηκε κάποιος να διαμαρτυρηθεί.